Αναστάτωση που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν οι γονείς είχαν ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις από το σχολείο των παιδιών τους, προκλήθηκε τα τελευταία 24 ώρες στο Ρέθυμνο με φόντο την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Μητέρα εθεάθη στην πιλωτή της πολυκατοικίας που διαμένει μαζί με τα δύο κοριτσάκια της, που είναι μαθήτριες του Δημοτικού, να κάνουν το μάθημα μέσω κινητού και μάλιστα έχοντας δανειστεί ίντερνετ από παρακείμενο μίνι μάρκετ. Η υπόθεση, όπως ήταν φυσικό, δεν πέρασε απαρατήρητη από τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος, μιλώντας στην Κρήτη TV, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Ο διευθυντής δέχτηκε επίσκεψη από το μεγάλο κοριτσάκι. Του ζήτησε να βοηθήσει την εγκατάσταση της WebEx στο κινητό του και τα δύο κινητά, και του ενός παιδιού και του άλλου. Τους βοήθησε γι' αυτό. Δεν υπόθηκε στο διευθυντή κάποια στιγμή ότι δεν έχουμε σύνδεση στο διαδίκτυο. Τα παιδιά συνδέονταν κανονικά στο μάθημα, είχαν επαφή με το δάσκαλο, ο δάσκαλος επένεσε τα παιδιά που κατάφεραν τελικά να συνδεθούν. Στην επικοινωνία του δασκάλου με το μεγάλο παιδί δεν υπόθηκε από κανέναν ότι δεν έχουμε σύνδεση στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με το Λάμπρο Καρβούνι, οι μαθητές μπορούν να παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματά τους μέσω διαδικτύου χωρίς να χρεώνονται, είτε διαθέτουν σύνδεση είτε όχι, αρκεί όμως να χρησιμοποιούν τους δικούς τους λογαριασμούς. Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας διαβεβαιώνουν ότι τα δεδομένα είναι δωρεάν. Άρα δεν χρειαζόταν Wi-Fi για να συνδεθεί κάποιος στην πλατφόρμα της WebEx. Δεν χρειάζεται να πάει έξω από κανένα mini market και έξω από κανένα πεζούλι για να συνδεθεί στο διαδίκτυο. Μπορεί από το σπίτι του, με το κινητό του τηλέφωνο, να συνδεθεί με τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας εντελώς δωρεάν και να συμμετέχει στις πλατφόρμες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Σε όλες τις συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας δεν χρεώνεται. Αρκεί, αυτό πρέπει να τονίσουμε, να συνδέεται με το λογαριασμό του μαθητή. Η δημοσιοποίηση της συγκεκριμένης υπόθεσης είχε ως αποτέλεσμα να ευαισθητοποιηθούν κάποιοι ρεθμιώτες, οι οποίοι προμήθευσαν ήδη τις δύο μικρές μαθήτριες με τάμπλετ. Εν τω μεταξύ, αποκλεισμένοι από την τηλεκπαίδευση, φέρεται να είναι τις τελευταίες ημέρες οι μικροί μαθητές στο χωριό Κούφι, δυτικά του Ρεθύμνου, καθώς η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιούν αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή, όπως και σε άλλες, εκεί πέρα έχουμε πρόβλημα τηλεφωνίας. Ανακοίνωσε η εταιρεία τηλεφωνίας ότι υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας λόγω των δικτύων της, το οποίο είναι σε φάση αποκατάστασης. Σε άλλες περιοχές έχουμε διακοπές ρεύματος, οπότε δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι υπολογιστές χωρίς να είναι συνδεμένοι στο ρεύμα. Ωστόσο, πάντοτε, επαναλαμβάνω και θα συνεχίσω να επαναλαμβάνω, μπορούν να συνδεθούν όλοι με τα κινητά τους. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτό που ξεκαθαρίζει ο κύριος Καρβούνης είναι πως σε αντίστοιχες περιπτώσεις οι απουσίες καταγράφονται αλλά είναι δικαιολογημένες.